Καλησπέρα παιδιά, Killerman 21 εδώ πέρα. Σήμερα ξεκινάω αυτό το adventure map. Είναι το πρώτο μας adventure map, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι το πρώτο μας adventure map σε αυτό το κανάλι. Οπότε βλέπετε είμαι σε game mode 3, δηλαδή adventure. Και αυτό το map λέγεται The Mysterious Mine, δηλαδή το ύποπτο το ρηχείο, που είναι μια ιστορία που ένας φίλος μας, ονόματι Iggy, κάπως έτσι, επισκέπτεται ένα ορυχείο και καλά σαν εξορυχός και συναντάει, ξέρω εγώ, ένα μυστήριο κουμπί με αποτέλεσμα περίεργα πράγματα να του συμβούν και εμείς σαν φίλοι του να πάμε να τον βοηθήσουμε. Λοιπόν, εδώ κάτω λογικά άμα πέσουμε θα έχει τους creators, αυτοί που το φτιάξανε. Και από εδώ πέρα είναι οι κανόνες. Αλλά και το start του παιχνιδιού, δηλαδή η κίνηση του παιχνιδιού. Δηλαδή άμα πέσουμε, βλέπουμε εδώ πέρα, που λέει πρώτος κανόνας να μην τσιτάρουμε και δεύτερος να μην βγούμε από το map. Εδώ πέρα έχει, άμα θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω στο lobby. Επίσης ωραία το έχουν φτιάξει, πολύ μου αρέσει. Για μια τότε έκδοση τουλάχιστον. Επίσης είμαστε στην 1.12.2, στην έκδοση που ξεκίνησα, δηλαδή με λίγα λόγια, να παίζω Minecraft. Και σε αυτήν την έκδοση είναι το map κανονικά. Μην το παίξετε σε πιο παλιά ή σε πιο νέα έκδοση, δεν θα δουλέψει. Νομίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε απλά να πατήσουμε Start the App. Start up the map. Να, και αυτό που σας είπα εδώ πέρα. Λέει, ξέρω εγώ, an old friend of mine has invited me to his house. He is a miner working in the nearby mine. Και όλα αυτά που σας είπα και στην τελική, απλά πρέπει να πάμε σπίτι του, ξέρω εγώ, ότι δεν θα είναι εκεί και ότι απλά θα μας έχει αφήσει ένα γράμμα και τέτοια. Και λέει ότι καλό να μην πηγαίνουμε σε εκείνη τη σπηλιά που πρόκειται να συναντήσουμε χωρίς πανοπλία. Γιατί, ναι, γιατί πρόκειται να πεθάνουμε και διάφορα τέτοια που συμβαίνουν. Επίσης, συγχωρέστε με. Πάλι στο σκεθροπόπηση παίζουμε, τι να κάνουμε. Έχω πάρει το νέο, πώς το λένε, το νέο PC, το κουτί του. Σιγά σιγά το φτιάξω, κομμάτι-κομμάτι. Και μέχρι τότε θα παίζουμε σε αυτό το απέσιο PC, τι να κάνουμε. Επίσης, ο ήλιος γιατί πάει έτσι. Αλογικά είναι το weather cycle false. Όχι το weather, το άλλο. Το day cycle. Το day cycle, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι απλά να βρούμε το σπίτι του. Του συγκεκριμένου. Έτσι, να βρούμε το σπίτι του συγκεκριμένου. Και να πάρουμε αυτά τα πράγματα που μας είπε. Απολύτω λογικά αυτό είναι. Οπότε ξέρω τουλάχιστον και είδα. Επίσης με συγχωρείτε λίγο, θα ανεβάσω λίγο αυτό. Και θα προσπαθήσω να ρίξω λίγο τη φωταπόδοση, γιατί παιδιά θα πάθουμε κοκομπλόκο με το lag. Και ελπίζοντας τουλάχιστον το βίντεο να μην βγει παγωμένο και τζάμπα όλη η διαδικασία. Ωραία, λογικά το σπίτι του. Α, αυτό είναι το blacksmith που θα έρθουμε αργότερα. Αν έχει iron πόρτα σημαίνει εδώ είμαστε. Iggy's the miner, ο φίλος μας. Το σπίτι του αυτό είναι. Κολλάει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε κάποια λεφτά που μας είπε να πάρουμε. Και το αυτό εδώ πέρα. Όπου είναι το, έχει το διάλο, το γράμμα του. Λέει, ξέρω εγώ, ότι σου αφήνω αυτό το μήνυμα, ξέρω εγώ, για να με βοηθήσεις, ότι χρειάζομαι βοήθεια. Πρέπει να πάμε στο local shop, τούτο εδώ πέρα το σπιτάκι, για να αγοράσουμε για τον εαυτό μας μια καλή πανοπλία από σίδερο και μερικά λεφτά που θα μας έχει αφήσει στο σεντούκι, για τα οποία τα πήραμε. Και εδώ πέρα έχει έναν blacksmith φίλο, εδώ πέρα από ό,τι είδαμε, και θα μας βοηθήσει και αυτός να πάρουμε ένα σπαθί και τέτοια. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μπούμε στο mine.
Το mine από ό,τι βλέπετε εκείνο εκεί πέρα είναι. Πήγαινα τα λεφτά μας. Ωραία, αρχικά να πάμε στο local shop, στο τοπικό μαγαζί, να πάρουμε την πανοπλία. Ωραία. Και δεν μας φτάνουν για μπότες. Σπάτον, εμείς θα το φορέσουμε αυτό τώρα. Ωραία, πρέπει να πάμε τώρα. Α, εδώ λογικά, να το αυτό. Ο φίλος μας εδώ πέρα. Θα πάμε το μοχλό. Να το σπαθί μας. Άλλο ένα λεφτό. Ωραία. Ας ξαναπάμε εδώ. Και να πάρουμε τις μπότες. Πεις τα παλιά τα τρέιτζε πως ωραία ήταν. Τέλος πάντων. Πάρουμε και αυτό, να το έχουμε και πάνω χείρας. Να βλέπετε με τον Τρέντζουρ. Επίσης γιατί λαγκάρι τόσο πούστηκα ένα μότο. Πολύ πούστηκα λαγκάρι. Μήπως να το βάλουμε στα V-Sync On. Μήπως έτσι ξέρω σκάσει να κολλάει γιατί και σαράβα. Ωραία, έχουμε αυτό το μοχλό. Να βλέπετε ότι φαγητό δεν μπορώ να φαρμάρω. Αν και αυτό μας δίνει saturation. Να, εδώ είμαστε. Επίσης λέει, μπορεί να τοποθετεί μόνο σε τούβλα. Εδώ πέρα έχουμε τούβλο. Και πάμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα. Να πάρουμε κάποια καρτάκια. Επίσης, θα πάρω δύο για την ακρίβεια. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Εκεί κάτω που θα πάμε. Ωραία. Το πάρω αυτό. Άλλο ένα σημείωμα. Και λένε ότι εδώ μέσα ο φίλος μας και καλά βρήκε ένα κουμπί μυστήριο που τον οδήγησε εκεί που θα πάμε και εμείς τώρα για να βοηθήσουμε. Επίσης για να έχει εδώ πέρα τα Redstone Torch. Γαμώ το lag. Για να έχει εδώ πέρα τώρα Redstone Torch σημαίνει από εδώ κάτι κακό συμβαίνει. Λογικά. Να πάμε να ψάξουμε. Έτσι, να δούμε, ξεκινήσουμε από εδώ, έχει κάτι. Οκ, δεν έχει κάτι. Ούτε από εδώ. Τι να, έχει κουμπί εδώ. Α, έχει. Ωραία. Secret corridor has been opened. Ωραία, μια χαρά. Το έχω κοιτάξει που λέτε το map. Έτσι. Γιατί είχε ένα κομμάτι σκυρό εδώ πέρα, τέλος πάντων. Θα το μάθουμε συνέχεια για επιλογή έχει. Και ο φίλος μας. Αυτός που και καλά συνέλαβε. Βασικά ο βασιλιάς των εγκάτων, underground και τέτοια. Για να δούμε τι θα μας πει. Another stranger. How dare you to come here in the underground? You exclusive me. Και διάφορα τέτοια. Για να δούμε τι άλλο θα μας πει. Να έχει από κόσμο ο ρίγος, αυτό που λένε. Οπα. Τι άνοιξε εδώ πέρα ρε παιδιά. Way to the underground is under the. Και απλά Herobrine, Herobrine χαρακτήρες. Αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ μέσα. Λογικά αυτό το μοχλό για να μας τον έδωσε σημαίνει. Excuse me, mystery. I'm free. Ωραία, ναι, ναι. Is an unbreakable part of the kingdom. Once upon a time, there was a secret corridor leading to the unbreakable part of the kingdom, ναι. Huh.
Ωραία. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Εκεί τώρα μέσα δεν ξέρω καν ποιο λόγο άνοιξε, τέλος πάντων. Μήπως αυτό ο κόμπλισον υπάρχει για το μοχλό. Δεν το έχω σκεφτεί. Α, ναι, σωστά. Α, και δεν μπορώ να το κάνω τώρα τέτοιο, ε. Όπα. Α, μια φορά το κάνει. Τι είναι εδώ κάτω, ε. Για πάμε. Οχ. Μας έχει διάφορα χρώματα εδώ πέρα. Okay. Και τώρα λογικά πρέπει να βρούμε ποιοι μοχλοί θα ανοίξουν και καλά αυτή την πόρτα. Γιατί έχει και ένα σκύρο εδώ πέρα, κάτι έχει. Για να δούμε. Αυτό. Όχι. Λίγο. Πρέπει κάπως να βρούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Έτσι, το πώς να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Λοιπόν. Μισό. Κάπως θα γίνεται αυτό. Είναι και δύσκολο map τώρα αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια παύση να βρω πως γίνεται και επανερχόμαστε. Αλλά μέχρι τότε ωραία. Τελικά αυτό ήτανε το puzzle. Βλέπετε, άνοιξε και η πόρτα. Δηλαδή για, τώρα για όσους ξέρω εγώ θέλετε να κατεβάσετε αυτό το map, θα υπάρχει στην περιγραφή από κάτω. Είναι ωραίο μαπάκι. Για να ανοίξετε την πόρτα, κάνετε το εξής. Ανεβάζετε τους δύο μοχλούς αυτούς πάνω, κανονικά, και αυτούς τους κατεβάζετε κάτω, τους τρεις. Εδώ τους τρεις τους αφήνετε πάνω και τους δύο κάτω. Ενώ εδώ πέρα, όλους πάνω, τους τρεις αυτούς πάνω και τους δύο αυτούς κάτω. Κάπως έτσι το κάνετε. Έτσι. Για να δούμε και από εδώ. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και αυτό πέντε. Και αυτό κάπως έτσι. Στο ροζ λογικά είναι 2 μόνο και κάπως έτσι πηγαίνει, ναι. Λοιπόν, άνοιξε αυτό εδώ πέρα. Ένα ίσον τάφ. Εντάξει. Κάνεις κάτι με αυτό? Όχι. Τι λέει εδώ πέρα? Let's enter to the deathly hall. Beware what's behind the wall. Now all you need is braveness, sword and high speed. Α, πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα και γιατί πρόκειται να συναντήσουμε κάτι, δηλαδή τι ακριβώς τώρα. Επίσης τώρα για όσους τώρα βλέπετε λίγο πιο χαλιασμένη ποιότητα, το ξέρω, είχα υποσχεθεί ότι θα έχουμε πιο καλή ποιότητα και από ό,τι είδατε και στο προηγούμενο πριν κόψω το βίντεο, κόλλαγε σαν τρελό. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Με το νέο PC, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, ωραία. Πού μας έβαλε τώρα? Μάλιστα. Κάτι κατεστραμμένα σπίτια βλέπω, να ο τυπάρας από πάνω είναι. Όχι, όχι. Και τώρα ψάχνουμε νομίζω για ένα...
Νομίζω για ένα μοχλό, αν δεν, έχω, αν δεν κάνω λάθος επίσης, βλέπετε τώρα. Τρέχουν οι βλάκες γρήγορα. Όπα, από κάτι μας έδωσε ο τύπος από εδώ. Hint. Λοιπόν, καθίστε μία να ψάξουμε. Εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί βαράνε πολύ τα ζόμπις, ε. Ωρε φίλε, ναι, αυτό έπρεπε να είναι high speed. Νομίζω πως το είδα. Επίσης μισό τώρα να φύγουν τα ζόμπις από εδώ. Νομίζω πως το είδα. Ωε, τι έχουν πάθει, γιατί τρέχουν σαν τρελά αυτά. Ανάτο. Κάτι άνοιξε. Φυσικά το χέντ λένε αυτά. Ρέχει, κάτι είχε ανοίξει. Άρα θα με αφήσουν τα ζόμπις όμως. Κάτι μας άνοιξε. Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζω το map. Ωραία, ξύλο που τρώμε. Καθίστε ρε. Να δω τι άνοιξε και πού άνοιξε. Κοιτάξτε εδώ πως τρέχουν τα μπάσταρδα ρε. Όχι, δεν άνοιξε κάτι. Οπα. Πού πρέπει να πάμε τώρα, δεν με αφήνουν και τα ζόμπις. Ωραία, ξύλο που τρώμε. Πού άνοιξε το ρημάδι όμως ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται ρε. Θα μου γαμίσουν την πανοπλία ρε τύπη ρε. Τι άνοιξε και πού άνοιξε. Α, από εδώ, πάμε. Θα πέσετε κάτω εσείς έτσι. Αν δεν ξεπέσουν κάτω. Τι είναι αυτό το σημείο αυτό. Δύο ίσον ήττα. Κάνει blazon bricks, ένα prison key πήραμε. Οκ. Ναι, αλλά τι prison key είναι αυτό. Ψωνά αυτό που είχαμε σαν thumbnail στα streams. Εντάξει. Εντάξει, παιδέρες, εντάξει. Εμείς όπως θα πρέπει να κινηθούμε. Α, από εδώ, εντάξει. Νομίζω τουλάχιστον. Ωραία, και. Για να ανέβουμε εδώ πέρα. Ω, εντάξει. Έχει κάτι σλαμπάκι εδώ, αλλά το θέμα είναι... Αυτό είναι μόνο. Δεν είπα ότι θα δείξει κάτι άλλο. Από τώρα... Τίποτα ρε. Τίποτα. Από εδώ δεν έχει κάτι. Ναι ρε, αλλά το θέμα είναι στα που πρέπει να ψάξουμε όμως. Μας έδωσε ένα prison key. Και καθίστε λίγο, δεν έπρεπε να είχαμε και ένα τσεκούρι. Γιατί από ό,τι είχα δει πρέπει να έχεις και ένα τσεκούρι. Εκτός αν... Τέτοιο ρε, εκτός αν δεν ψάξαμε. Α, παίζει να μην ψάξαμε εκεί πάνω, ε. Ω, τέτοιο ρε, δεν ψάξαμε εκεί πάνω. Μου φαίνεται δεν ψάξαμε το μέρος καλά το πάνω. Εκείνο με το ζόμπις. Γιατί λένε ότι πρέπει να έρθει με τσεκούρι εδώ. Έχει άλλο ένα παούλο εκεί, αν είναι παούλο αυτό. Α, έχει μπαούλο τέτοιο ρε. Α! Τι κρυμμένο μέσα το μπαούλο, τι φάση ρε παιδιά. Μπαούλο είναι. Α. Και απλά with destroyer. Μου φαίνεται ότι αυτό θα το μάλλον μας έδωσε για να σπάσουμε τα σλαμπάκια.
Α, ναι. Όπα. 5 ίσον εν. Iron Shovel. Α, Wooden Slab το έλεγε. Και αυτό μπορεί να σπάσει εκείνα τα χαλίκια που είναι εκεί κάτω. Πρέπει να σπάσουμε κάτι άλλο. Μήπως βρούμε και τίποτα εξτρά. Θα τα παίρνω γιατί μπορεί κάπου να χρειαστούν. Γι' αυτό το map είναι λίγο περίεργο. Και όλα τα shovels, τα είδα, τα τέτοια, τα gravel, να εδώ. Σκατά, η πόρτα έκλεισε από πίσω μου. Hope it wasn't the only way out. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για αποφυγή. Αυτά είναι τα κύλια που λένε. Για να ψάξουμε τα κόμματα. Βλέπω δεν έχει τίποτα άλλο πέρα, έτσι. Μόνο κάτι κυλιά με ανοιχτές πόρτες, βλέπω. Τρία ίσον R. Τα χίνι δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων. Τα ζόμπις πρέπει να το πέτρουμε στο πετάξι. Έχει ένα πέρασμα εδώ κάτω. Αν είδα καλά τουλάχιστον. Ωραία. Τέλεια, μια χαρά. Άρα, τι είχε αυτό και κάτω τώρα από κάτω, τι είναι. Γιατί είναι λάξτραπ, γιατί βλέπω έχει αίμα πάνω. Όλα έχουν αίμα, έτσι. Α, όχι. Μόνο αυτό έχει αίμα. Λάξτραπ είναι. Αυτό εδώ, γιατί είναι κλειστό. Αυτό γιατί είναι κλειστό, πώς μπορούμε να μπούμε μέσα τώρα σε αυτό. Εδώ μέσα λέω για κάτι θα έχει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ανοιχτό τώρα αυτό. Πώς μπορούμε να το ανοίξουμε. Και καθώς εκεί πέρα που έψαχνα εδώ πέρα σαν βλάμενο, τελικά σκέφτηκα ότι το ξέχασα, ξέρω εγώ. Και έπρεπε, ξέρω εγώ, να κοιτάξω το εγχειρίδιό μου. Κοίταξε να δεις όμως που ακριβώς από πάνω από το δίπλα, ακριβώς δίπλα από το κλειστό δωμάτιο, εδώ πέρα που στεκόμαστε ακριβώς από πάνω, υπάρχει ένα κουμπί. Και έτσι εγώ, σαν βλαμμένο που είμαι, έψαχνα σαν ζω τόση ώρα και μετά ανακάλυψα ότι υπάρχει κουμπί για να περάσω στο διαμέρισμα εκείνο, το κελί, το οποίο είναι κλειστό. Έτσι. Για να περάσω από κάτω, εκεί κάτω από τον παούλο που έχει ένα πέρασμα και στη τελική να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Τελικά είδα πως μπορούμε. Εντάξει το γι' αυτό. Τελικά είδα πως μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό. Πετάξουμε αυτές τις μαλακίες. Α, θα δώσω αυτό το κουμπί. Απλά μας άνοιξε την πόρτα. Okay. Your way to freedom. Εντάξει. Και λογικά μπορούμε να μπορούμε να σπάσουμε αυτό και επίσης είναι στο 0 hit. Okay, για να το σπάσουμε. Και έσπασε. Ναι, lag strap είναι. Λογικά πέφτουμε εδώ. Ευτυχώς έχω τα καρτάκια μου, εντάξει. Νομίζω κουμπί πάλι πρέπει να βρούμε, έτσι. Μήπως αυτή η τρύπα έχει το κουμπί αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω να ψάξουμε από εδώ.
Okay, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Α, να το, εδώ είναι. Όπα, όπα! Πού πέσαμε, ρε. Κάρβουνο βλέπω από εδώ. Οψιδιανά. Όπα. Σέρκιρ μπόξ έχει εδώ. Οκ. Okay. Λέβερ. Οκ. Πώς εδώ, α, εδώ το βάζουμε, εντάξει. Πού είμαστε? Ωραίο πάτωμα. Α, κατάλαβα. Όπα, τι έγινε. Πού ήρθαμε. Α, στο αρχικό ήρθαμε. Α, από εδώ μπορούμε να περάσουμε. Έχει μπάρια νομίζω, έτσι. Ναι, ναι, μπάρια έχει. Και τώρα μας έδωσε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν έχει. Οκ, δεν έχει. Για κάποιο λόγο. Το 1 λέει να χτυπήσουμε το TAF. 2 το H. Τώρα στην τύχη το κάνω αυτό, έτσι. Μπορεί να μην ισχύει. Θα ψάχνουμε για H, έτσι. H. Αυτό εδώ. 3R. Τούτο εδώ, ωραία. Το 5 το νι. Και το 6 είναι το έψιλον. Το έψιλον. Αυτό. Δεν έγινε κάτι. Άμα τα κατεβάσουμε όλα κάτω. Ωραία. Το H. Γι' αυτό είναι M. Περιμένετε λίγο. Οπα. Λοιπόν, είπαμε το πρώτο είναι το TAF, το 1. Αυτό, το H. Τελικά αυτό είναι το H. Αυτό τι είναι, μη, ε. Ναι, μη είναι. Το ρο. Το N. Και το έψιλον. Ωραία, ναι. Πάλι δεν έγινε τίποτα. Αν τα βάλουμε όμως, ξέρω εγώ, στο έτσι. Έτσι. Το N. Το N το έχουμε πάνω.
Δεν έγινε κάτι. Πώς είναι ρε παιδιά τώρα. 500 μοχλή. Το ένα. Έτσι, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, ποιο είναι ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ πέρα. Ευτυχώς έχω τα καρτάκια μου, εντάξει. Τέλος πάντων, μάλλον θα κόψω πάλι παιδιά το βίντεο. Γιατί θα πάρει 50.000 ώρες. Το βρήκα. Για κάποιο λόγο έπρεπε να γράψω throne. Έπρεπε να γράψω throne σε αυτά εδώ. Δεν ξέρω τι να πω. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί τώρα έπρεπε να δω ένα βίντεο για να δω τι έγινε. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι ίδια, από ό,τι κατάλαβα. Στον οποιοδήποτε λογικά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πάντως για σιγουριά, να πατήσετε το TAF, το H, ουσιαστικά να γράψετε throne. Έτσι, να γράψετε throne και λογικά μετά να φύγετε. Έχουν σπάσει τα μπάριες. Βλέπετε ότι αυτό έχει κλείσει. Και άνοιξε. Επίσης έχει φύγει και ο κύριος από κάτω. Ίγκι, ο φίλος μας είναι αυτός. Έχει ανοίξει εδώ να... Α, εδώ είσαι εσύ ρε. Ο Ίγκι. Thank you stranger for your help. You did it. You found the secret corridor to our lost kingdom. We will be safe here. Finally I keep my promises. There is your friend. You are both free now. Just close your eyes and you'll be home in an instant. Okay. Ωραίος φίλε. Ρωτικά πρέπει να προχωρήσουμε από πίσω του. Αυτό. Ωραία. Και τώρα τι. Κλικ. Τι να πατήσω κλικ. Οχ τι. Ίγκι. Γεια σου φίλε μου. Γυρίσαμε για κάποιο λόγο στην αρχή του σπιτιού. Έτσι. Στην αρχή του σπιτιού, αλλά τι έγινε. You saved my life. I don't know how to thank you. Μου είσαι στη ζωή και δεν ξέρω πώς να σου πω ευχαριστώ. Δεν είναι ρε θέμα, μας δεν είναι όλα. Τέλος. Πείτε έξω τι έγινε, γιατί είναι pitch black. Αυτό ήταν το map. Α, τώρα δεν έχει τέτοια. Αυτό ήταν το map τώρα. Made by Diamond. Ο κύριος Diamond έφτιαξε δηλαδή αυτό. Α, εντάξει, μπορώ να το καπανίσω. Έξω. Γιατί είμαστε σε pitch black, ρε παιδιά, τι έγινε. Α, από ό,τι φαίνεται τελείωσε το map, το τερματίσαμε, τον σώσαμε τον τύπο από εδώ πέρα. Τέλος πάντων, όλα κομπλέ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
Έπρεπε λίγο να το ερευνήσω το map. Έτσι, και να κοιτάξω κάποια βοηθήματα. Το ξέρω, είναι πρώτη μας φορά που παίζουμε αυτό το map και γενικότερα adventure maps. Από την επόμενη φορά θα είμαστε πιο βελτιωμένοι, θα προσπαθούμε να μελετάμε κιόλας. Και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Πάντως αυτό το map ήταν ωραίο. Βέβαια το μυστήριο ήταν λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων ήταν πιο πολύ με περίεργους μοχλούς και σε περίεργα μέρη και τέτοια. Αλλά ψήγα το μυστήριο από την άλλη. Αλλά ήταν ωραίο map, διασκεδαστικό. Επομένως, άμα θέλετε να το παίξετε, είναι κάτω στην περιγραφή το map. Ακολουθήστε όλα αυτά που έκανα εγώ και θα καταφέρετε να λύσετε το μυστήριο. Τώρα, όσο αφορά αυτούς τους μοχλούς που έπρεπε να γράψουμε Throne, οι άλλοι γράφανε κάτι άλλο. Κάτι άλλο γράφανε και απλά τους πέταγε κάπου. Σε μένα ήταν Throne για κάποιο λόγο. Αλλά καλού κακού βάλετε και Throne. Άμα τώρα δεν σας πετύχει, μπορεί και να σας πετύχει, δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει να γράψεις θρόνος, throne δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά τέλος πάντων, αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Και εμείς όπως πάντα, τα λέμε την επόμενη φορά με κάτι νέο. Επίσης ξαναζητάω συγγνώμη για την ποιότητα του βίντεο. Και είχα πει ότι θα κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε πιο ωραίες αναλύσεις και τέτοια. Αλλά όπως είπαμε, το PC μου το σκατά δεν το επέτρεψε δυστυχώς. Κόλλαγε πολύ, αν θυμάστε, στην αρχή του βίντεο. Επομένως, ό,τι adventure map θα κάνουμε θα αργήσει. Γιατί, άμα τώρα συνεχίσω να κάνω πράγματα με αυτόν τον υπολογιστή, ρε παιδιά, δεν θα μπορώ να κάνω σχεδόν τίποτα. Τώρα βέβαια θα τραβήξω γερό μαρτύριο σε μοντάζ, γιατί το PC μου είπαμε γαμιέται. Αυτά, καλή συνέχεια. Και επίσης ευχαριστώ για την υποστήριξη.